Συναισθήματα χαράς και συγκίνησης από τον επιστήμονα ερευνητή Γιάννη Λιωδάκη, ο οποίος βραβεύτηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για τις διεθνείς διακρίσεις του στην αστροφυσική. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι ωραίο πάντα όλες αυτές οι προσπάθειες να ανταμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο και ειδικά από την Κρήτη και την περιφέρεια της Κρήτης που είναι και το σπίτι μου. Για την ηθική πλακέτα, για να τονίσουμε ότι τα νέα παιδιά μπορούν να προσφέρουν στην επιστήμη, στην έρευνα, στην τεχνολογία. Ο 33χρονος επιστήμονας εργάζεται στο Φινλανδικό Κέντρο Αστρονομίας, ενώ συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες, όπως αυτό της εκτόξευσης του νέου δορυφόρου της NASA. Ασχολούμαι εγώ με μαύρες τρύπες κέντρα μακρινών γαλαξιών. Συγκεκριμένα η βράβευση έχετε διότι εκτοξεύσαμε πρόσφατα και ένα δορυφόρο, ο οποίος είναι να μελετήσει αυτές τις μαύρες τρύπες, να καταλάβουμε τι είναι επιτέλους αυτή η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια που είναι και το μεγαλύτερο μέρος του γνωστού σύμπαντος. Και είναι το ελάχιστο που μπορούμε ως Περιφέρεια Κρήτης να τιμήσουμε στο πρόσωπο του Γιάννη όλα τα νέα παιδιά που διαπρέπουν στο εξωτερικό και είναι μια συμβολική κίνηση εκ μέρους της Περιφέρειας. Συγχαρητήρια. Ο Γιάννης Λιωδάκης αναφέρθηκε στις έρευνες για τις μαύρες τρύπες στο διάστημα, ενώ απάντησε και στο ερώτημα εάν υπάρχει ζωή σε άλλους γαλαξίες. Πιθανοκρατικά όχι. Είναι πολύ δύσκολο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Πού το στηρίζουμε αυτό? Υπάρχουν πάρα πολλά αστέρια, δισεκατομμύρια αστέρια σε κάθε γαλαξία και γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή μερικά δισεκατομμύρια γαλαξίες. Οπότε η πιθανότητα το δικό μας αστέρι να ήταν το μόνο που δημιούργησε ζωή σε όλο αυτό το αχανές σύμπαν είναι πολύ μικρή. Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι μας έχουν επισκεφτεί. Αλλά πιθανοκρατικά στο αχανές σύμπαν σίγουρα υπάρχουν και άλλες μορφές ζωής.